Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Θα πρέπει, όπως είπαμε και άλλες φορές, να είμαστε αγωνιστές. Ο πρώτος αγωνιστής ήταν ο Χριστός. Αγωνίστηκε εναντίον του κακού, εναντίον του σατανά, εναντίον των κακών ανθρώπων, εναντίον όλων εκείνων των αντιξοτήτων τα οποία του παρουσίαζαν οι κακοί άνθρωποι. Αυτό λοιπόν είναι το σύνθημα και το δικό μας. Να αγωνίζεστε υπέρ της ζωής, υπέρ της αληθείας. Και να υπάρχει και εθνική μνήμη, διότι σήμερα εξοντώνεται η εθνική μνήμη και φωνεύεται η ιστορία. Γι' αυτό λοιπόν κρούμε τον κίνδυνο, τον κόδωνα του κινδύνου και λέμε πάλι να αγωνιζόμαστε και σε προσωπικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο να προσπαθούμε πάντοτε. Η χαλάρωση και η απάθεια είναι θάνατος. Ο αγώνας, η πάλη, η εγρήγορση, το ξύπνημα του μυαλού είναι ζωή. Εδώ, ζωή εδώ σε αυτή τη ζωή και ζωή αιώνια αργότερα. Στο πεδίο της μάχης λοιπόν καλούνται όλοι οι χριστιανοί και οι χριστιανές, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια συνείδηση του τι είναι αυτός ο κόσμος. Είμαστε Έλληνες και μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία είναι οι αγώνες της Ελλάδος εναντίον των φασισμών, των φασιστών, των κακών, των ολοκληρωτισμών. Από αρχαιοτά των χρόνων οι Έλληνες ήθελαν να ζήσουν ελεύθεροι, φιλελεύθεροι, να έχουν αγάπη μεταξύ τους, που δυστυχώς σε λίγες περιπτώσεις το πέτυχαν να είναι μαζί όλοι και εν ομονία. Αλλά αυτό είναι το ζητούμενο. Οι αγώνες του έθνους μας είναι πολύ, πολυπίκυλοι, μεγάλοι και πάντοτε για ιδανικά της πατρίδος. Η μνήμη των ηρώων και των μαρτύρων δεν πρέπει να παραγράφεται και να ξεχνιέται. Και μεγάλοι αγωνιστές φάνηκαν στην ιστορία μας. Από τον Κολοκοτρώνη, τον Αθανάσιο Διάκο, τον Μακρυγιάννη, τον Βότσαρη και πολλούς άλλους που θα ήταν αδικία να απαριθμίσουμε μερικούς και να αφήσουμε άλλους απ' έξω. Είχαμε τον Πλαστήρα αγωνιστή, ο οποίος έσωσε τη στρατιά και την έφερε από την Τουρκία πίσω εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε πολλούς μάρτυρες και ήρωες λοιπόν σε αυτό το γένος. Είχαμε τον Παύλο Μελά που αγωνίστηκε επάνω. Είχαμε τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ που δεν τους ξέρουν ο Έλληνας καθόλου. Έχουμε πολλούς τους οποίους πρέπει να τιμήσουμε. Και πώς τους θυμάμαι? Με το να τους θυμόμαστε. Η Ελλάδα πρέπει να θυμάται τους ήρωές της. Πρέπει να θυμάται τους μάρτυρες και τους ήρωες της φυλής της. Γιατί αν η νέα γενιά δεν τους θυμάται, τότε αυτό θα δημιουργήσει μια λύθη και θα είμαστε ανακόλουθοι προς την ιστορία της Ελλάδος. Θα είμαστε οι λύθοι της ιστορίας. Διότι δεν θα θυμόμαστε αυτά που μας κράτησαν για να είμαστε ένα έθνος ιδανικών με ωμέγα. Ένα έθνος το οποίο έχει τα σφάλματά του, έχει τις κακές του συνήθειες κλπ. Πριν όμως έχει και τα καλά, τα οποία είναι η ανδρεία, η ανέντοτη στάση του ελληνικού έθνους απέναντι στην ελευθερία. Διότι εκεί, μέσα στη θεωρία αυτή, στηρίζεται και η σημερινή πράξη. Τι θέλουμε να πούμε? Θέλουμε να πούμε ότι, ή μάλλον να κάνουμε ένα ερώτημα εδώ. Είναι η Εκκλησία ένα μουσείο? Είναι η ιστορία ένα μουσείο? Είναι νεκρά πράγματα? Είναι πράγμα του παρελθόντος? Είναι του παρόντος? Είναι του παρόντος. Είναι και του μέλλοντος? Ασφαλώς. Διότι αν δεν είναι αυτά τα πράγματα και του μέλλοντος, δεν θα έχουν καμία αξία. Η Εκκλησία και η ιστορία είναι πράγματα που διαπερνούν το παρόν και πάμε προς το μέλλον. Εάν ο άνθρωπος έχει καταβολές μέσα από τους γονείς του,
δεν είναι μόνο αυτές οι καταβολές, αλλά και οι εθνικές καταβολές τις οποίες έχει ο άνθρωπος σαν Έλλην, σαν βαπτισμένος Ορθόδοξος Χριστιανός. Και δεν είμαστε λίγοι, είμαστε πολλοί. Εμείς οι οποίοι αγαπάμε την πατρίδα μας, αγαπάμε την ιστορία, αγαπάμε την Ελλάδα. Είμαστε χιλιάδες και εκατομμύρια. Διότι με τα σαργικά μάτια μετρούμε λίγους. Γιατί ο άνθρωπος είναι κοντόφθαλμος. Όμως σε λίγο θα γίνουμε πολλοί. Διότι το σώμα πέφτει και χάνεται, αλλά η ψυχή θα αναστηθεί και το σώμα, αλλά η ψυχή είναι εκείνη η οποία μνημονεύεται. Είναι οι Άγιοι Κοιμάπτερες, σύννεφο, νέφος ολόκληρο, πυκνό, το οποίο βρίσκεται πάνω μας, αναρρύθμιτο όπως η άμμος της θαλάσσης και τα άστρα του ουρανού. Είναι οι δάσκαλοι της Εκκλησίας, είναι οι πατέρες, είναι οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, είναι τα τάγματα των αγγέλων. Είναι η υπεραγία Θεοτόκος, είναι πρώτος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο αρχηγός της πίστεως, ο οποίος κάθεται πάνω στον ύποτο λευκό, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης Αποκαλύψεως, και πολεμάει με τη δίκοπο ρομφαία του λόγου. Από το στόμα του βγαίνει, λέει, ένα μαχαίρι δίκοπο. Είναι η αλήθεια, η οποία είναι τομότερη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, από κάθε κοφτερό μαχαίρι, είναι εκείνη που χωρίζει τα κόκαλα από το κρέας. Εμείς έχουμε αγγέλους που συλλειτουργούν μέσα στο ναό και ακούγονται πολλές φορές ψαλμωδίες από πολλούς, οι οποίοι είναι διορατικοί και άνθρωποι του Θεού, και δεν είμαστε μόνοι μας μέσα στην Εκκλησία, αλλά είναι το νέφος των Αγίων και των Αγγέλων, στίφος και μέθος, όλο το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Βασιλείας του Ουρανού, της οποίας δεν θα υπάρξει τέλος, ουκάς και τέλος. Είναι σύναξη στην Εκκλησία, όχι μασόνων και χιλιαστών και οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι σύναξη αγγελική και πιστών, οι οποίοι έχουν να δώσουν μάχη και είναι έτοιμοι ακόμα και να πεθάνουν για την αλήθεια και την αγάπη του Χριστού. Αυτή είναι η Εκκλησία, αυτός είναι ο αγώνας, αυτή είναι η πίστη, αυτή είναι η Ελλάδα, αυτή είναι οι Έλληνες, αυτοί υπήρξαν οι Έλληνες και πιστεύω ότι τίποτα δεν θα σταματήσει τον Ελληνισμό σε αυτή την πορεία. Διότι υπάρχει η Ορθοδοξία, υπάρχει η Εκκλησία, η οποία, όπως έχει πει και ο Κύριος, πύλε άδου ούκα τη ισχύσου αυτή. Οι πύλες του Άδη δεν θα τη σταματήσουν, δεν θα ισχύσουν, αλλά θα υπερισχύσει η Εκκλησία, υπερισχύσει ο Χριστός, η αλήθεια, η δύναμη, ο Θεός. Μνημονεύουμε λοιπόν πάντοτε αυτές τις ψυχές που ήρθαν σε αυτή τη γη για να βοηθήσουν τους ανθρώπους, και εκεί, όπως λέει και κάποιος ιεράρχης, υπήρχε και ένας αγωνιστής ο οποίος εκεί γέρασε και κινδύνεψε να πεθάνει. Τον είχανε όλοι εγκαταλείψει. Ποιος το έκλεισε τα μάτια? Μια γυναίκα, μια μυροφόρος. Όλοι τον εγκατέλειψαν και έμεινε μόνος. Και παρηγορούσε αυτή η γυναίκα ως άγγελος τον ήρωα αυτό της πίστεως και της πατρίδος. Γιατί καμιά φορά και η τύχη αυτών που θυσιάζονται είναι στο τέλος η μοναξιά και η απαξίωση και όχι η αναγνώριση, όπως έγινε με το 21. Εδώ στον κόσμο δεν υπάρχει ανάπαυση, αγαπητοί φίλοι, αλλά είναι αγώνας και πάλι αγώνας. Αγώνας μέχρι σε σχάτων, αγώνας μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος της ζωής ο άνθρωπος αγωνίζεται. Δεν είναι η ζωή μόνο απόλαυση, αλλά είναι και καθήκον, είναι αγώνας μέχρι σε σχάτων. Μέχρι της τελευταίας αναπνοής ο άνθρωπος αγωνίζεται. Και αυτός ο άνθρωπος λέει, κάποτε πέρασε έξω από την αίθουσα που έφτιαξε ο Καντιώτης, εκεί στην Ζωοδόχο πηγή 44, και είδε τους χτίστες και τους είπε, τι κάνετε εδώ? Λέει, θα χτίσουμε μια αίθουσα. Λέει, τι αίθουσα? Αίθουσα, λέει, για να ακούγεται η αλήθεια. Έτσι, λέει, είσαστε τότε, λέει, στρατιώτες κι εσείς. Στα όπλα, λοιπόν, και προσέχτε ότι εμείς πολεμάμε με τα όπλα της αλήθειας, είπε αυτός ο αγράμματος άνθρωπος. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είπε ότι θα πολεμήσουμε και δεν θα νικήσουν οι εχθροί.
Ο Σταυρός είναι το όπλο του Χριστού και σάλπιγγα το κήρυγμα, το κήρυγμα του Κυρίου μας. Στράτευσης λοιπόν στις γραμμές αυτές. Κανείς λιποτάκτης, κανείς Ιούδας, κανείς προδότης. Και στον αγώνα αυτό, όσο και αν φαίνεται περίεργο, διαπρέπουν και οι γυναίκες. Σε στιγμές που ο άντρας λιποταχτεί και γίνεται Ιούδας και προσπαθεί να φύγει και να τα παρατήσει, η γυναίκα παραμένει κλαίγοντας και αναστενάζοντας και τον προτρέπει να μην παρατήσει αυτόν τον αγώνα, αλλά να τον προχωρήσει, να τον συνεχίσει, να φτάσει μέχρι το τέλος. Φτάσαμε λοιπόν να λέμε αυτά και να πούμε και στο τέλος δόξα σε ο Θεός για αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός, γιατί μέσα στη μειοψηφία αυτή υπάρχει η πλειοψηφία και όποιος αγωνίζεται για τον Θεό είναι πλειοψηφία και όχι μειοψηφία. Είναι αυτός που αξίζει για τον Θεό. Εκείνοι οι οποίοι δεν κάνουν αγώνα δεν αξίζουν για τον Θεό. Δεν είναι άξιοι να λέγονται χριστιανοί. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να λάβουμε μέρος σε όλες τις μάχες του χριστιανισμού, και τις προσωπικές και τις συλλογικές. Και τώρα που θα προσπαθήσουν να μας φέρουν τις ταυτότητες, πρέπει να δείξουμε ένα αγωνιστικό πνεύμα, να τους αποδείξουμε ότι δεν οροδούμε προ των απειλών τους. Και από εδώ και μπρος χρειάζεται μεγάλη προσευχή, διότι βαδίζουμε πάνω σε οδυνηστηρό έδαφος. Και για να λέμε την πικρή αλήθεια, πρέπει να λεχθεί η πικρή αλήθεια ότι στον κόσμο αυτόν δεν υπάρχει ανάπαυση και δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να πάμε προς τα πίσω. Είναι μονόδρομος, πήραμε έναν δρόμο που δεν γυρίζει πίσω. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Και κάποιος κατηγόρησε τους χριστιανούς ότι είναι κοτόπουλα, αλλά τα κοτόπουλα αυτά όμως γίνονται αετοί, αγαπητοί φίλοι, μεγαλώνοντας, γίνονται αετοί. Και δίνουν τις μάχες. Και η μάχη είναι η σύγκρουση. Η σύγκρουση και η εμπλοκή με το κακό και με τους ανθρώπους του κακού. Επαινούμε και θαυμάζουμε τον Άγιο Πυραιός και πολλούς άλλους Αγίους της Εκκλησίας μας, ιεράρχες να το πούμε, οι οποίοι και αυτοί αγωνίζονται και καταλαβαίνουν ότι το μόνος δρόμος για να μπορέσουμε να βγούμε από το τέλμα που βρισκόμαστε τώρα στον 21ο αιώνα είναι ο αγώνας. Να ξυπνήσει η Ελλάδα, να ξυπνήσουν οι Έλληνες, να εξορμήσουν και να δουν πόσο μεγάλο είναι το χρέος ημών των Ελλήνων, των εκκλησιαστικών λεγόμενων εντός εισαγωγικών, και να μην μας λένε παραθρησκευτικούς εμάς που βγαίνουμε καμιά φορά στον δρόμο και προσπαθούμε να αφυπνίσουμε και κάποιους άλλους ανθρώπους. Όχι πως είμαστε προχωρημένοι και τίποτε άλλο. Όχι. Αλλά το καθήκον μας καλεί μερικές φορές να κατέβουμε και στα πεζοδρόμια και να μιλήσουμε και να φωνάξουμε, να βγούμε στη τηλεοράση, να βγούμε οπουδήποτε μπορούμε, σε εφημερίδες, στα μέσα, και έχουμε χρέος, οφείλουμε να το κάνουμε όπως το κάνουν και πολλοί ιεράρχες. Όπως το έκανε κάποτε ο Καδιώτης, ο Άγιος Σεβαστιανός, επάνω της Κονίτσης, της Φλωρίνης. Αυτοί οι πιονιέροι, οι δημιουργοί, οι μεγάλοι που έδειξαν το δρόμο προς το φως και προς τον αγώνα και προς την αντεπίθεση των κακών, την αντεπίθεση εναντίον των δυνάμεων του σκότους. Είναι η εποχή τώρα που πρέπει να ξεσκεπαστούν οι εχθροί της Ορθοδοξίας και η Μασονία και ο Σιωνισμός και οι Τούρκοι που ήταν πάντοτε από το 1451 και εδώ και πριν ακόμα εχθροί της αλήθειας, της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος. Θα ξεσκεπαστούν και θα τιμωρηθούν οι εχθροί της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας σε αυτόν τον αιώνα, αγαπητοί φίλοι. Ας κάνουμε λίγη υπομονή, ας κάνουμε προσευχή και ας περιμένουμε με αγώνα, με δάκρυα και με προσευχή στον Κύριο και στην υπεραγία Θεοτόκο. Όπως τότε που έλειπε η στρατιά του Ηρακλή, του Ηρακλείου μάλλον. Ο Ηράκλειος είχε φύγει για τους Πέρσες για να πάρει, να φέρει πίσω το Σταυρό
και είχε μείνει η πόλη ανοχήρωτη. Τι υπεραμάχο στρατηγότητα νικητήρια του Θεού, το δίνουν ευχαριστήριο να γράψει η πόλη Θεότητα και άλλο έξω απροσμάχητον. Το κράτο ή το απροσμάχητον. Εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράτωσε. Τι κάνανε, πέσανε στα γόνατα και τι έκαναν. Παρακάλεσαν την υπεραγία Θεοτόκου και τη είπανε, η πόλη δεν έχει φρουρού, δεν έχει στρατό. Εσύ είσαι η μόνη στρατηγό μα τώρα, αυτή τη στιγμή. Και τα μεσάνυχτα έγινε μια φοβερή τρικυμία και έσπασαν τα καράβια των αβάρων. Και διαλύθηκαν οι άβαροι, πνίγηκαν στο πέλαγο. Και έμεινε η πόλη αλόβητη η Κωνσταντινούπολη. Και τότε βγήκαν όλοι στο δρόμο και άρχισαν να ψέλουν την υπερμάχο στρατηγότητα νικητήρια που είναι ο εθνικό ύμνο τη Εκκλησία μα. Να μην ακολουθήσουμε λοιπόν το έσχος αυτό το σημερινό, αλλά να προσπαθήσουμε να έχουμε πρώτον οφθαλμών μας τους αγώνες αυτού του έθνους. Τον αγώνα αυτού του έθνους, αυτού των ανθρώπων, οι οποίοι προσπάθησαν με χίλιους τρόπους προσπάθησαν να είναι ακόλουθοι της ιστορίας αυτή και της παραδόσεώς μας. Γιατί η παράδοση αυτού του έθνους είναι αγώνας. Αν υπάρχει ένας λαός που υπερασπίστηκε την ελευθερία πιο πολύ από τους άλλους, είναι σίγουρα ο ελληνικός λαός. Υπάρχουν και άλλοι ηρωτικοί λαοί, όπως είναι οι Ρώσοι κλπ. Αλλά ο κατεξοχήν λαός, ο οποίος αγωνίστηκε για την ελευθερία, όχι μόνο του εαυτού του, αλλά και συμβάσει της ανθρωπότητος, είναι πανθομολογούμενο από όλους τους άλλους, αυτούς που γνωρίζουν. Και δεν είναι τυχαίο ότι η μεγάλη της ιστορίας, η μεγάλη της θρησκείας και η μεγάλη της λογοτεχνίας απέδωσαν την πρέπουσα τιμή στο ελληνικό γένος, το οποίο αγωνίστηκε για τόσα ποιοτικά πράγματα τα οποία ενδιέφεραν την ανθρωπότητα. Μην ξεχάνετε το τέλος του φασισμού, ότι εδόθηκε από εδώ, από την Ελλάδα. Η μικρή Ελλάδα έδωσε χτύπημα στον εχθρό, ο Δαβίδ εναντίον του Γολιά. Και έμειναν με ανοιχτό στόμα όλοι οι λαοί της γης και ειδικά της Ευρώπης, οι Εγγλέζοι, οι Ρώσοι, οι Αμερικάνοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, όλοι έμειναν με ανοιχτό στόμα όταν είδαν ότι η Ελλάδα υπερασπίστηκε τον εαυτό της απέναντι στους Γερμανούς. Ότι δεν παραδόθηκαν οι Έλληνες, αλλά αγωνίστηκαν ακόμα και με ελάχιστες ελπίδες νίκης. Γιατί δεν ανέχονταν το φιλότιμό τους να έρθει κάποιος ξένος λαός να κυριαρχήσει πάνω του. Ήτανε ανένδοτη αυτή η ψυχή και είπε όχι στη βαρβαρότητα. Και όταν είδαν οι λαοί της Ευρώπης και ιδίως οι Γάλλοι και οι Εγγλέζοι να αντιστέκεται ο ελληνικός λαός με τα 5-6 εκατομμύρια που είχε μπροστά σε μια Γερμανία των 50 εκατομμυρίων, τότε νομίζω τόσο ήταν τα μεγέθη αυτά, είπανε μα είναι δυνατόν. Οι Έλληνες λοιπόν μας έδωσαν ένα μάθημα να μην φοβόμαστε το πλήθος των εχθρών, αλλά να έχουμε το δίκαιο του αγώνα σαν γνώμονα νίκης, σαν αποκούμπι στον αγώνα μας, γιατί ήξερε ο Έλληνας ότι πολεμούσε εναντίον της αδικίας, εναντίον των βαρβάρων, των κατακριτών, εναντίον εκείνων οι οποίοι σαν μόνο ήθελαν να υπερισχύσουν Deutschland über alles. Deutschland über alles. Η Γερμανία πάνω απ' όλα. Όχι κύριε, δεν είναι η Γερμανία πάνω απ' όλα. Είναι η δικαιοσύνη πάνω απ' όλα. Είναι ο Χριστός πάνω απ' όλα. Είναι ο Θεός, είναι ο Χριστιανισμός. Είναι η αγάπη. Είναι η ισότητα μεταξύ των ανθρώπων, η αδελφοσύνη. Οι αξίες αυτές. Αυτές τις αξίες υπηρέτησε πάντα το ελληνικό πνεύμα. Γι' αυτό αντιστάθηκε και δεν μπόρεσε να το χωνέψει ότι ένας λαός με 6-10 εκατομμύρια στρατό ερχόταν εναντίον ενός λαού με 100.000 στρατό να τον κυριεύσει, κι όμως δεν αντίστασε να αγωνιστεί. Και πολλοί λένε ότι η Ελλάδα προσέφερε τότε τη μεγαλύτερη υπηρεσία στην ανθρωπότητα, διότι έδωσε το μάθημα στους άλλους να μην φοβόσαστε τα πλήθη των εχθρών, αλλά αν έχετε δίκιο και το Θεό με το μέρος σας να πολεμάτε και θα νικήσετε. Και νίκησε. Νίκησε γιατί νίκησε, γιατί καθυστέρησε το Χίτλερ τότε και δεν έφτασε στον προορισμό του εγκαίρως και έχασε όλο τον πόλεμο. Τον καθυστέρησε να πάει στη Ρωσία, να πάρει τα πετρέλαια από εκεί που θέλει να τα πάρει και να πάει στη Ρωσία και να κάνει αυτά που θέλει να κάνει. Και έτσι υπερίσχυσε με τη βοήθεια του Θεού πάντοτε, γιατί στον πόλεμο έβλεπαν την Παναγία να πολεμάει στο μέτωπο.
Η δε μάχη της Κρήτης έχει μείνει ως ο τάφος των εκλεκτών στρατιωτών του Χίτλερ. Λυπούμεθα τώρα και σε αυτήν την ηλικία που είμαστε πιο μεγάλοι, τα παιδιά αυτά τα 20χρονα που τα έστειλε εκεί ο Χίτλερ, δύο μέτρα παιδιά, τα πιο επιλεκτά του σώματα. Αλεξιπτοδιστές, τους αλπινιστές, τους έφερε από την Γερμανία για να τους ρίξει στην Κρήτη. Κι όμως ο κρητικός λαός αντιστάθηκε. Οι γυναίκες με τις τσάπες, οι άντρες με τα ρόπαλα και όσοι είχαν όπλα αντιστάθηκαν και σκότωσαν 2.000 τόσους αλεξιπτοδιστές, παίρνοντάς τους τα αυτόματά τους κλπ. Η μάχη της Κρήτης, η περίφημη που είχε γίνει και έργο, και οι Εγγλέζοι βοήθησαν εκεί. Αλλά περισσότερο η νίκη ήταν των Ελλήνων, γιατί οι Έλληνες έβαλαν τα στήθια τους μπροστά, έβαλαν τον αγώνα, έβαλαν την αγάπη για την ελευθερία μπροστά και πάνω απ' όλα. Όσο και μικρός να είναι ο ελληνικός λαός, είναι μεγάλος και γενναίος στο φρόνημά του. Από αρχαιότητα των χρόνων πολέμησε εναντίον ισχυρών στρατών, διπλάσιων, τριπλάσιων, τετραπλάσιων. Ο Αλέξανδρος, με τι στρατό πολεμούσε? Πάντοτε είχε απέναντι του διπλάσιο και τριπλάσιο και τετραπλάσιο στρατό. Ο Λεωνίδας είχε εξαπλάσιο, οχταπλάσιο και δεκαπλάσιο στρατό απέναντί του. Κι όμως δεν είπε να κάνει πίσω, διότι σου λέει: καλύτερα να πεθάνω στη μάχη παρά να μείνω εχμάλωτος στα χέρια των βαρβάρων να με κάνουν αυτό που θέλουν. Και το σούλι τι είναι? Ακριβώς αυτή η ανένδοτη κραυγή προς όλες τις γυναίκες του κόσμου, ότι προτιμήστε το θάνατο παρά την ατίμωση και το βιασμό και την εξαθλίωση που θα σου δημιουργήσουν ο βάρβαρος κατακτητής. Έτσι λοιπόν, με λίγα λόγια αγαπητοί φίλοι, ο άνθρωπος ζει για ιδανικά και αγωνίζεται για σπουδαία πράγματα. Τι έλεγαν οι αγωνιστές του 21? Μια φορά κανείς πεθαίνει, θεία είναι η δόξα. Θεία είναι η δόξα, μια φορά κανείς πεθαίνει. Είτε να πεθάνεις στο κρεβάτι αργότερα, είτε να πεθάνεις από αρρώστια, καλύτερα να πεθάνεις μαχόμενος, ελπίζοντας για κάτι καλύτερο για τα παιδιά σου και για το μέλλον. Να γραφτεί το όνομά σου σαν ήρωας. Θα μου πεις την ιστεροφημία θέλουμε? Όχι, δεν μας ενδιαφέρει η ιστεροφημία. Κανένας αγωνιστής, Βινίσιος, δεν πάει για να δοξαστεί. Άλλωστε, τι να το κάνει να δοξαστεί αν πεθάνει στη μάχη? Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι να κάνει το καθήκον του απέναντι στην πατρίδα του. Να μην δει την πατρίδα του σκλαβωμένη και τα αδέρφια τους σε σκλαβιά, στη μαύρη σκλαβιά, αυτή είναι που ετοιμάζουν οι δυνάστες όλων των εθνών, όλου του κόσμου. Γι' αυτό λοιπόν, ελευθερία ή θάνατος. Και σήμερα καλούμεθα πάλι σε αυτό το δίλημα. Ελευθερία ή θάνατος, ελευθερία ή δεσμά ηλεκτρονικά να σε κάνουν ένα πιόνι μέσα σε ένα κομπιούτερ και να σου κάνουν τη ζωή μαρτύριο όπως θέλουν αυτοί, ή όποιοι είναι αυτοί. Γι' αυτό πάλι λοιπόν θα τεθούμε μπροστά σε ένα δίλημα και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτό το δίλημα. Ελευθερία ή θάνατος. Πάντοτε εμείς λέγαμε ζήτω η ελευθερία. Πάλι αυτό θα πούμε. Ζήτω η ελευθερία. Ελευθερία ή θάνατος ήταν πάντοτε το σύνθημα των αγωνιστών Ελλήνων. Και αυτό μας δείχνει ότι η αξία της ψυχής και του ανθρώπου κρίνεται από τον τρόπο που ζει. Πες μου τι πιστεύεις, τι ιδανικά έχεις, γιατί πεθαίνεις, να σου πω ποιος είσαι. Αν δεν πεθαίνεις για τίποτα, δεν είσαι τίποτα. Ο Πειραιάς κάποτε υπήρξε η πιο θρησκευτική πόλη της Ελλάδος. Το λέω αυτό γιατί οι φτωχές συνοικίες της Αθήνας έχουν όλοι σχεδόν στο σπίτι τους εικόνες και σταυρούς. Σας το λέω εγγυημένα. Ενώ στα κολονάκια και από εδώ και από εκεί στα προάστια δεν έχουν σταυρούς και εικόνες. Ούτε στα αυτοκίνητά τους, ούτε στα σπίτια τους. Και τι δείχνει αυτό? Ότι ο φτωχός ελληνικός λαός ήταν εκείνος που θρησκευότανε. Και γι' αυτό πάθαμε και αυτή τη ζημιά που πάθαμε τελευταία. Διότι το πείραμα ότι γίναμε όλοι πλούσιοι. Και ο πλούσιος ξεχνάει. Ξεχνάει ο πλούσιος. Γιατί ξεχνάει? Γιατί στηρίζεται στο χρήμα του και έχει θάρρος στο χρήμα του και όχι στο Θεό. Αυτό λοιπόν είναι το φοβερό μυστικό. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό για το οποίο είπε και ο Κύριος: μακάρι
οι πτωχοί, διότι αυτοί αλεθίσονται. Και όταν τον ρώτησαν τι εννοεί, είπε ότι δεν μπορούν οι πλούσιοι να μπουν στη Βασιλεία του Θεού, είναι πολύ δύσκολο, όπως μια γκαμίλα να περάσει από μια βελόνα. Γιατί όποιος στηρίζεται στο χρήμα και στην ύλη θα βρεθεί γελασμένος, ενώ όποιος στηρίζεται στο Θεό θα βγει νικητής. Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει, αγαπητοί φίλοι, από τον Χριστό, ούτε μαχαίρι, ούτε πιστόλι, ούτε βία, ούτε εξορία, ούτε τίποτα. Θυμηθείτε το Μέγιο Βασίλειο, που όταν τον απειλήσανε με δίμευση της περιουσίας, είπε: τα έχω δώσει όλα, τι να μου πάρετε, ένα ράσο έχω και ένα βιβλίο, πάρτε τα κι αυτά. Και όταν του είπανε: θα σε εξορίσουμε, λέει: όλη η γη είναι του Θεού. Όπου και αν πάω, το Θεό θα ευλογώ και ο Θεός θα υπάρχει εκεί. Άνθρωποι και Θεός θα υπάρχουν και εκεί. Και όταν του είπανε: θα σε σκοτώσει ο αυτοκράτορας, λέει, ο Γουάλας, λέει, διότι δεν πας με το μέρος των Αριανών, είπε: σας παρακαλώ, πες ότι να το κάνει γρήγορα, θα το είμαι ευγνώμων και θα πάω πιο κοντά, πιο γρήγορα στον Κύριό μου. Και όταν εκείνος ο οποίος είχε πάει αξιωματικός για να τον ανακρίνει, άκουσε αυτά τα λόγια, είπε εκείνο το περίφημο: δεν άκουσα ποτέ έναν ιεράρχη να μιλάει με τόση δύναμη και τόση να λέει τέτοια λόγια. Και του λέει ο Μεγάλος Βασίλειος: φαίνεται πως δεν γνώρισε πραγματικό ιερέα μέχρι τώρα, του λέει. Έτσι λοιπόν, αυτή την απάντηση που έδωσε ο Μέγας Βασίλειος, αυτή πρέπει να δώσουμε κι εμείς. Ούτε πιστόλι, ούτε μαχαίρι, ούτε δηλητήριο, ούτε φυλακή, ούτε εξορία, ούτε θάνατος, ούτε δίμευση της περιουσίας, ούτε οτιδήποτε πάνε να μας κάνουν τώρα με τις εφορίες και μετά. Με τους φόρους μπορούν να μας λυγίσουν και να μας βγάλουν τον Χριστό από μέσα μας. Ο Χριστός δεν βγαίνει από μέσα της γη του ανθρώπου, αλλά πρέπει να υπάρχει και συνέπεια. Να πεθάνουμε για αυτό που πιστεύουμε. Αλίμονο στον άνθρωπο που δεν έχει καμία πίστη για κανένα ιδανικό. Αυτός είναι ο δυστυχέστερος άνθρωπος του κόσμου. Δεν έχει ιδανικά. Πες μου γιατί θυσιάζεσαι για να σου πω ποιος είσαι. Γιατί αυτοκτονούν αυτοί σήμερα που πέφτουν σε μια οικονομική δυσπραγία. Γιατί δεν πάνε να τρώνε στις ενορίες που έχει φαγητό, επειδή είναι εγωιστές ή επειδή δουλεύανε μέχρι τώρα για το διάβολο και τους είπε ο διάβολος: τώρα λοιπόν αυτοκτονίστε. Σκληρά φαίνονται αυτά τα λόγια, αλλά είναι πολύ αληθινά. Σκληρά λόγια είναι αυτά, αλλά η αλήθεια πάντα είναι σκληρή. Ένας άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό δεν αυτοκτονάει, δεν πρέπει να αυτοκτονήσει. Σπανίως και για λόγους ανεξάρτητος από τη βούλησή του, καμιά φορά μπορεί να γίνει αυτό. Το λένε για τους βαριά ψυχοπαθείς, ότι δεν μπορούν να αντέξουν αυτό το μεγάλο μαρτύριο και δίνουν τέλος της ζωής. Αλλά για το ότι έχασε τα χρήματά σου, άνθρωπε, αυτοκτονείς και αφήνεις από πίσω σου παιδιά και γυναίκα, δραπετεύεις, κοιτάς τον εαυτό σου. Κάτσε εκεί να αγωνιστείς και θα δεις ότι σε 2, 3, 4, 5 χρόνια θα γυρίσει το πράγμα. Αγωνίσου λοιπόν, αυτός ο αγώνας. Αυτό θέλαμε σήμερα να τονίσουμε, ότι ο αγώνας είναι ο σκοπός όλων μας, είναι ο αγώνας. Αυτή η ζωή δεν πρέπει να περάσει με αγωνία, αλλά με αγώνα. Όποιος δεν έχει αγώνα, έχει αγωνία. Εκείνος που αγωνίζεται ξεχνάει την αγωνία, διότι έχει βάλει στόχους και γραμμές και πολεμάει. Ο πολεμιστής δεν αγωνιά, παρά μόνο για την έκφραση της μάχης. Εκείνος όμως που δεν πολεμάει, φοβάται για τα πάντα. Και αυτός ο φόβος είναι που τον σκοτώνει και τον παραλύει στο τέλος και δεν είναι, εκμηδενίζει την προσωπικότητά του και το είναι του. Να μην φοβηθούμε λοιπόν κανέναν από αυτούς που έρχονται σήμερα να μας φακελώσουν. Να τους πούμε ότι εμείς δεν φακελώνομαστε. Δεν πουλιόμαστε. Δεν πουλάμε την πατρίδα μας. Δεν πουλάμε το χριστιανικό όνομά μας. Αγωνιζόμαστε και πεθαίνουμε στον αγώνα, αλλά δεν πουλιόμαστε. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα που το οποίο να κατέβει κάτω και να αγγίξει τις ακοές των δυναστών του 21ου αιώνα, των ανθρώπων του σκότου, των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν την ανθρωπότητα ρομπότ, ρομποτάκια της παγκοσμιοποίησης. Όχι, τους λέμε. Από εδώ η Ελλάδα θα πει πάλι όχι, όχι, όχι. Το 4ο ή το 5ο ή το 10ο μέγα όχι θα γίνει πραγματικότητα.
Να είστε καλά. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, πανεμιχθέλει ο Θεός, θα είμαστε πάλι μαζί. Χαίρετε, Κύριε.